Είσαι καλά? Σου συμβαίνει τίποτα? Να σου φέρω λίγο νερό? Όχι, καλά είμαι. Συγγνώμη για την αναστάτωση. Ίσως φταίει που δεν έχω φάει πρωινό. Φοιτήτρια? Ναι, αλλά... Δεν πρέπει να διαβάζεις χωρίς να τρως. Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει. Έλα, θα σου κάνω το τραπέζι. Υπάρχει ένα μπαράκι εδώ δίπλα. Όχι, καλά είμαι, ευχαριστώ. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα. Ποιο? Υπερηφάνεια. Δεν είναι αυτό. Απλώς δεν σε ξέρω. Αυτό διορθώνεται εύκολα. Ιάσον Φιλιππίδης. Αφροδίτη Βαρδί. Πάμε. Αν ήμουν στη θέση σου, θα έτρωγα κάτι ελαφρύ και θρεπτικό. Ένα φιλέτο, για παράδειγμα. Τι την ήθελες στη σαλάτα? Είμαι χορτοφάγος και δεν είχα ποτέ πρόβλημα με την υγεία μου. Τώρα καταλαβαίνω γιατί ζαλίστηκες. Πάντως, ευχαριστώ για το τραπέζι. Αλήθεια, εσύ με τι ασχολείσαι? Εργάζομαι σε μια ναυτιλιακή εταιρεία. Θα πρέπει να είναι πολύ καλή δουλειά. Ναι, αλλά ανιαρή. Και εσύ τι σπουδάζεις? Ψυχολογία. Αλλά δουλεύω και σε μια γκαλερία ενός φίλου του πατέρα μου. Σ' αρέσει αυτό που κάνεις? Φυσικά, αλλιώς δεν θα το έκανα. Μόνη σου μένεις? Όχι, με μια φίλη μου. Πόσο χρονών είσαι, Αφροδίτη? 22, εσύ? 25. Σε περνάω 3 χρόνια. Έχεις κάποιο φλερ? Όχι, και ούτε θέλω να αποκτήσω. Τι θα έλεγες τότε για ένα φίλο? Καλοδεχούμενος.